Πριν αναφερθούμε στο νομοσχέδιο, θα θέλαμε να καταγγείλουμε αυτό το απαράδεκτο έσχος της άγριας επίθεσης των ΜΑΤ στους εποχικούς πυροσβέστες. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιεί στα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, τους σακάτεψε με ΜΑΤ και χημικά. Ξυλοκόπησαν επίσης και δημοσιογράφο του ριζοσπάστη που κάλυπτε την επίθεση των ΜΑΤ. Χτύπησαν αυτούς που όλο το καλοκαίρι πάλευαν με τις πυρκαγιές κάτω από αντίξωες συνθήκες και τώρα θεωρούνται περιττοί και απολύονται. Και όλα αυτά την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει την παράταση της αντιπυρικής περιόδου εξαιτίας της ξηρασίας. Ζητάμε, απαιτούμε να αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί που συνελήφθησαν επειδή διεκδικούσαν το αυτονόητο και φυσικά να αφαιθεί ελεύθερος και ο δημοσιογράφος που έκανε τη δουλειά του. Μήπως θυμάστε σε ποια θέση είμαστε στην ελευθερία του τύπου. Επίσης, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που από την αρχή της ημέρας σήμερα δεν άκουσα από τους συναδέλφους Νέας Δημοκρατίας το παραμικρό για αυτό το έσχος που συνέβη. Οι ήρωες των καλοκαιριών έγιναν τώρα το φθινόπωρο αόρατοι. Πάμε στο νομοσχέδιο. Κανονικά, η διαχείριση των απορριμμάτων θα έπρεπε να έχει στο επίκεντρό της το σεβασμό στην υγεία, στο εισόδημα του λαού και στο περιβάλλον με βάση τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες. Αυτό που συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης, της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πολιτικής που την πληρώνει ο λαός με χαράτσια, με καρκίνο και άλλες επιπτώσεις στην υγεία του και φυσικά καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτή την περιβόητη στρατηγική της πράσινης μετάβασης με το απλησίαστο ρεύμα, με τις στρατιές των ανέργων που εξαφανίζει από το χάρτη ολόκληρες περιοχές εκεί που προχωράει η απολιγνητοποίηση, αφανίζει το πράσινο και τις αγροτικές καλλιέργειες για να φυτρώνουν παντού ΑΠΕ, την πληρώνουμε όλοι πανάκριβα. Και βέβαια συνοδεύεται από όλες τις κυβερνήσεις και τις περιφερειακές αρχές με υποκρισία και φανφάρες για την προστασία του περιβάλλοντος που γίνεται τάχα προς όφελος όλων. Μιλάμε για προκλητική αντιλαϊκή κλιμάκωση και το ΚΚΕ ήταν και είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αντιστέκεται σε όλα τα επίπεδα. Κάτι βέβαια που δεν έκανε κανένα αυτή να ιδρώσει, αντίθετα η ιδιωτικοποίηση αυτού του τομέα προχώρησε ακόμη πιο βαθιά ώστε να λαιλατηθεί όσο πιο πολύ γίνεται το λαϊκό εισόδημα. Και με τα ανταποδοτικά τέλη και με το τέλος ταφής και με τη μετακύληση της εισφοράς των εταιριών ως παραγωγών αποβλήτων στην τελική τιμή των προϊόντων. Εννοείται πως όλο αυτό συμβαίνει μέσα σε άθλιες εργασιακές σχέσεις στις εταιρείες του κλάδου. Η αλήθεια είναι και το ξέρετε, άλλο αν δεν σας ενδιαφέρει, πως η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, τα κέρδη των οποίων μπαίνουν εμπόδιο στο να αξιοποιηθούν το επιστημονικό δυναμικό, η επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με γνώμονα την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εμπορευματοποίηση και του περιβάλλοντος, όπως και όλων των κοινωνικών αγαθών, εξασφαλίζουν την επικυριαρχία του κέρδους πάνω στο συλλογικό συμφέρον. Να πούμε επίσης πως μέσα στο πλήθος των νέων διατάξεων έχουμε και την προώθηση της καρκινογόνας καύσης και των σύμμικτων αποβλήτων και μάλιστα με όρους τυπικής καπιταλιστικής επένδυσης. Σχεδιασμός, χωροθέτηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση, όλα στα χέρια του κεφαλαίου με αποκλειστικό φυσικά κριτήριο την εξασφάλιση του προσδοκόμενου ποσοστού κέρδους. Υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες δηλαδή. Επιβεβαιώνεται τελικά η γενική διαπίστωση του ΚΚΕ ότι κάθε κυβέρνηση στη χώρα μας είναι χειρότερη από όλες τις προηγούμενες, καθώς πάνω στο πλέγμα των αντιλαϊκών καταστάσεων που παραλαμβάνει, προσθέτει και υλοποιεί νέα μέτρα σε βάρος των όρων διαβίωσης της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας. Όμως εμείς δεν αποδεχόμαστε ότι το 2024 μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια το φθηνό ρεύμα για όλους.
είναι δικαίωμα του λαού το φθηνό ρεύμα και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας που διαθέτει η χώρα με στόχο την ενεργειακή κάλυψη του συνόλου των αναγκών μας. Να πούμε και μια κουβέντα για την ανακύκλωση. Δεν έχει γίνει ούτε υπάρχει πρόθεση να γίνει σοβαρή προσπάθεια στην ανακύκλωση και ο λόγος είναι ότι όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο, όπως αποτυπώνεται και στο ΕΣΕΚ, στην παραγωγή εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από την επεξεργασία των υπολοιπτικών αστικών αποβλήτων και την ενεργειακή αξιοποίησή τους. Το ΕΣΕΚ τα λέει αυτά. Άρα, ποιος ο λόγος να επενδύσουν στην ανακύκλωση έτσι όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο? Στη δε θαλάσσια μεταφορά αστικών αποβλήτων υπάρχει ένα ελιπέστατο θεσμικό πλαίσιο, κυρίως ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια όσων εργάζονται στους αντίστοιχους κλάδους. Με αυτή τη διάταξη διευρύνονται οι κατηγορίες των προσμεταφορά αποβλήτων και μάλιστα κατά παρέκκληση από κάθε άλλη εθνική διάταξη. Δεν μπαίνει κανένα σχετικός περιορισμός, αρκεί τα προσμεταφορά αντικείμενα απόβλητα να χαρακτηρίζονται ως ανακυκλώσιμα, κάτι το οποίο χωράει πολλές ερμηνείες, μπορεί να έχει και επικίνδυνα τοξικά απόβλητα, όπως παραδείγματος χάρη οι συσσωρευτές. Άρα εδώ θα πρέπει να μπούμε περιορισμοί για το τι ακριβώς είναι ανακυκλώσιμο και με ποιους όρους θα γίνεται αυτό το πράγμα για την ασφάλεια και την υγιεινή όσων εργάζονται στους εμπλεκόμενους κλάδους. Η ρίζα και η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ζητήματα βαθιά πολιτικά. Το περιβάλλον βρίσκεται σήμερα περισσότερο από ποτέ στο στόχαστρο της ολομέτωπης επίθεσης του υπεριαλισμού και των πολυεθνικών. Τα οξυμένα προβλήματά του προστίθενται στα άλλα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της αποδιάρθρωσης και περιορισμού των κοινωνικών, εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η καταστροφή του περιβάλλοντος παίρνει στη χώρα μας μεγάλες διαστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ρήπανση της ατμόσφαιρας, σημαίνει των επιφανειακών και υπόγειων νερών μαζί και θαλασσών, επιδείνωση των φυσικών καταστροφών, ανεξέλεγκτη διαχείριση των απορριμμάτων και των τοξικών αποβλήτων. Σημαίνει ανεπαρκή έως ανύπαρκτη επεξεργασία των αστικών λιμάτων, χρήση ορμονών, γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, κατάχρηση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιβιωτικών, καταστροφές των δασών και σπανίων οικοσυστημάτων, τσιμεντοποίηση ελεύθερων χώρων, ανορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, πολεοδομικό χάος και βεβαίως φθορά των μνημείων του πολιτισμού μας. Θέλετε, τελειώνοντας, και ένα ακόμη ανήθικο εργαλείο? Χώρες οι οποίες θα παράγουν λιγότερη ποσότητα αερίων θερμοκηπίου από το όριο που τους αντιστοιχεί θα μπορούν να πουλάνε τη διαφορά τους σε χώρες οι οποίες θα αποκτούν έτσι το νόμιμο δικαίωμα να τα παράγουν περισσότερο από το προβλεπόμενο για αυτές όριο. Θεσμοθετείται δηλαδή ένα σκληρό παζάρι μεταξύ κρατών αλλά και βιομηχανικών μονάδων σε βάρος των πραγματικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και αναγκών των αντίστοιχων χωρών και λαών, με βασικό κριτήριο εάν συμφέρει να μειώσουν την ενεργειακή τους παραγωγή που στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρέθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές συνολικά για το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Μπήκαν μπροστά στον αγώνα του λαού για να τεθούν εμπόδια στους αντιπεριβαλλοντικούς και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που προωθούνται για λογαριασμό του πολυεθνικού κεφαλαίου, που αρνείται να δώσει λύση στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη που το ίδιο δημιουργεί στο κυνήγι του υπερκέρδους. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, τις διεκδικήσεις μας ακούστηκαν ήδη από τον γραμματέα και την εισηγήτριά μας και θα ξανακουστούν μεταξύ άλλων και στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της. Ευχαριστώ πολύ.